Εμείς αρχικά είπαμε στην τρίτη άστοχη διαδικασία ψηφοφορίας εκλογή από το λαό, διαφωνήσατε. Και είπα το. Ύστερα, όπως μόλις είπαν οι τάξεις αυτοί ότι όχι. Όταν εμείς είπαμε όχι στην τρίτη άστοχη ψηφοφορία εκλογή από το λαό, σε 6 συνεχόμενες μετά από 6 μήνες εκλογή από το λαό, υιοθετήσατε την πρώτη δική μας άποψη. Και αυτή ύστερα, μετά εμείς αφού είπαμε ότι αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαμε. Από μία εβδομάδα, όχι παραπάνω, έρχεστε εδώ στο βήμα της Βουλής, λέτε. Τι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε. Ούτε αυτή την άποψη έχουμε, ούτε τη δική σας άποψη έχουμε. Εμείς γιατί κοίταξε στην τέτοια αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά. Δεν έχουμε άποψη. Λέμε να πάμε ενδεχομένως σε 151, να πάμε σε μια τρίτη εκδοχή. Ήσαμε μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Αυτοί είπανε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι λέμε δεν. Ενδεχομένως είναι στάση και θέση του πρώην Προέδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Ύστερα, όπως μόλις είπαν οι κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ήταν αντιπρόεδρος. Γιατί και αυτό είναι λάθος. Βάζω στοίχημα πως εμείς οι δύο δεν τα πάμε καθόλου καλά. Συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλετε να καθίσω κάτω, να μην ακουστεί ο Πρωθυπουργός. Τόσο πρόβλημα έχετε. Τι τρόπος είναι αυτός. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Πώς με λένε εμένα στη γειτονιά. Πώς σε λένε. Πώς με λένε εμένα στη γειτονιά. Τι του γνωρίζω, πώς. El vaivén del sucu-sucu-sucu-sucu de boiada. Ο κάθε ιερέας είναι ένα στήριγμα για κάθε τοπική κοινωνία και δεν αναφέρομαι μόνο στα θρησκευτικά του καθήκοντα, αλλά και στο κοινωνικό έργο το οποίο επιτελεί η Εκκλησία. Αυτό επιτελείται από τους παπάδες των ενωριών, δεν επιτελείται από τους Μητροπολίτες και από τους Δεσπότες, για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ πέρα. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.